Λοιπόν, και σου λέει, δώστε την ψήφο στους μετανάστες στις δημοτικές εκλογές. Δεν είχαμε εμείς στην Πορτογαλία, αναφέρομαι στον κύριο Γκουτιέρες, δεν είχαμε εμείς στην Πορτογαλία πιο αποτελεσματικό μέσο για την απογκετοποίηση. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τα γκέτο που είχαν δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ομάδες ανθρώπων αυτές είχαν κλειστεί στον εαυτό τους, δεν μπορούσαμε να τις ανοίξουμε, γιατί αυτές αισθάνονταν ότι το κράτος τους πολεμούσε, το κράτος τους αισθάνονταν ξένους και ήθελε να τους αποβάλει. Όσο συνεχίζαμε εκεί ένα αδιέξοδο και βαράγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μόλις δώσαμε ψήφο, βοηθήθηκε πάρα πολύ η κοινωνική διαδικασία της αποκοιτοποίησης. Γιατί οι μεν ίδιοι αισθάνθηκαν μέλη, ισότιμα μέλη μιας κοινωνίας, για να πάρουν μέρος στο γίγνεσθε λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Και αυτό τους έκανε να νιώσουν και οι ίδιοι δημιουργικοί και συμμετέχονται σε ένα γίγνεσθε στη γειτονιά, στην πόλη, στο Δήμο και ούτω καθεξής. Οι δε δήμαρχοι, που μην το υποτιμάτε αυτό σας παρακαλώ πολύ και το λέω και με την εμπειρία που όλοι από εμάς που έχουμε θητεύσει στην αυτοδιοίκηση έχουμε. Ακριβώς επειδή υπάρχει η ψήφος τους, νοιάστηκαν. Το οποίο παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Μην κοιτάτε που υπάρχουν πραγματικά δήμαρχοι φωτισμένοι και σήμερα στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται να πάρουν την ψήφο για να νοιαστούν για τους μετανάστες. Εδώ μιλάμε εμείς να νομοθετήσουμε ένα σύστημα που θα οθεί τα πράγματα προς τα εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, να ήταν 6 εκατομμύρια όλοι αυτοί έναντι 8 εκατομμυρίων που ψηφίζουν, να έλεγε κανείς για να δούμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να ήταν 1 εκατομμύριο, να έλεγε. Να ήταν 500.000, να έλεγε. Είναι. Αγαπητέ κύριε Βορύδη, τα έχουμε τα στοιχεία δώσει επίσημα. Είναι οι ομογενείς, συνολικά είναι 265.000. Από αυτούς περίπου είναι οι 180 οι ομογενείς. 170-160.000 είναι οι ομογενείς. Και οι 65.000 είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Τους έχουμε δε κατανεμημένους και αναδήμο και ανανομαρχία. Τα ποσοστά των υπήκων τρίτων χωρών, είναι ελάχιστα μέσα στο εκλογικό σώμα. 65.000 άνθρωποι, τώρα χωρίστε τους στις εκλογικές περιφέρειες, τους δήμους και τους δήμους, για να βγάλετε το συμπέρασμά σας. Επιτρέπετε λοιπόν, και όλο, μία και όλο αυτό. Επιτρέπετε ως προς τους αριθμούς και μόνον. Θα ήμουν καταρχήν άδικος, τόσες φορές με έχετε επιτρέψει να σας διακόπτω. Εγώ απλώς θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτοί είναι αυτοί που δεν θα μπουν στη διαδικασία πολιτογραφήσεως, υποθέτουν αυτοί οι αριθμοί. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτοί οι οποίοι θα αποκτήσουν ένα δικαίωμα ανεξαρτήτως της πολιτογραφήσεως. Ανεξαρτήτως της πολιτογραφήσεως, διότι εμείς, κύριε Βορύδη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς που σήμερα λέμε 600.000 νόμιμοι μετανάστες θέλουν να γίνουν Έλληνες. Δεν το ξέρει κανείς αυτό το πράγμα. Και μην εκπλαγείτε και να δω μετά όλοι πώς θα αισθανθούμε, όλοι, ακόμη και εμείς που το θεωρούμε αυτό δεδομένο και αυτονόητο. Αν από τους 650.000 θα υποβάλουν, δεν ξέρω, αυτό που άκουσε σήμερα από τον κύριο Μάβη, εγώ δεν το ξανακούζει. Αν από αυτούς τους 650.000 ζητήσουν μόνο οι 30.000 να γίνουν, λέω. Ορίστε. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα πανηγυρίσετε εσείς τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς δεν αισθάνεστε ότι είναι τιμή σας ως Έλληνα να έρχεται κάποιος άλλος, ο οποίος ζει σε αυτή εδώ τη χώρα νόμιμα χρόνια, γεννάει παιδιά, να λέει θέλω να γίνω Έλληνας. Είναι ιδεολογική διαφορά, μην απαντάτε. Αυτό είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Το παράξενο θα ήταν να συμφωνήσουμε σε αυτό με το λαό. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές, απλώς να σημειώσω δύο πράγματα. Δεν ισχύουν το θα όποιου, όπου και όπου και όποιος και όποιος και δεν ξέρουμε ποιοι ήρθε εδώ. Καταρχήν δεν ήταν πραγματικά, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αρνητικό πάντως. Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ να λέει δεν ξέρουμε και πώς είναι αυτοί και πού θα ψηφίσουν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά με συγχωρείτε πολύ, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρουμε με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ και χρόνια διαμορφωμένα, αυτή είναι η βάση δεδομένων που επικαλούμαστε, και δεν μιλούμε για αυτούς που θα ψηφίσουν, σας παρακαλώ και τελειώνω. Μιλούμε για αυτούς που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να ψηφίσουν. Δηλαδή, από τους 65.000, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί στο τέλος, το έλεγε νομίζω ο κύριος Σκανδαλής στις προάλλες, θυμούμενο στην υπόθεση των ετεροδημοτών, μην δείτε και 30-40.000 και αν να θέλουν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Λοιπόν. Δεν βιαζόμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι, σας το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, το είπαμε και στο το βήμα της Βουλής, της Ολομέλειας, ότι η χώρα έχει αργήσει σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η χώρα, τώρα που έχει τέτοια ωριμότητα και κατά τη γνώμη μας έχει και επιδείξει σχετική καθυστέρηση, να περιμένει κι άλλο για να νομοθετήσει για όλα αυτά τα θέματα. Κανένας λόγος. Και εδώ είμαστε, και σας το λέμε και εσάς και στη Νέα Δημοκρατία, που κυρίως διάλεξε το δρόμο πράγματι να έρθει πίσω από τις απόψεις σας, είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί να επιληφθούμε. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά με ένα δογματισμό και θεωρούμε ή υπογράφουμε ότι σε δύο χρόνια η κατάσταση θα είναι έτσι.
Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θεωρώντας όμως ότι κάνουμε τρία πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά βήματα σε μια πολύ θετική κατεύθυνση για τη χώρα. Νομίζω ότι εδώ τελείωσε. Μισό λεπτό. Τελείωσε η διαδικασία των πρωτολογιών. Ποιοι θέλουν κάποιοι να δευτερολογήσουν? Δευτερολογήστε. Εισηγητές μόνο και να κλείσει να ψηφίσουμε επί της αρχής. Ο κύριος Βλαντής, 5-10 λεπτά πρέπει να ανέβει πάνω. Να πω μόνο κάτι που μου ήρθε τώρα, έτσι, μου το επιτρέπετε, κάνω παρασπονδία. Η διαδικασία της πολιτογράφησης δεν είναι μαζική διαδικασία. Οι εκλογές αυτές θα γίνουν σε 6 μήνες. Νομίζω ότι είναι λίγο αστείο να μιλάμε για μαζική διαδικασία που μιλάει για τους υπηκόους ξένων χωρών ο Υπουργός και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτοί που εν δυνάμει μπορούν. Και υπάρχει η διαδικασία της πολιτογράφησης για τους 650.000, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ψήφιση και το πέρασμα του νόμου. Και όποιοι ξέρετε από το ελληνικό κράτος πώς λειτουργεί, αυτή η διαδικασία είναι μακρόσυρτη και δεν έχει όσες προθεσμίες και να βάλουμε εμείς. Δεν πρόκειται να αλλάξει μόνο τις δημοτικές εκλογές. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν είναι όπως ήταν οι Βόρειο-Υπηρώτες ή η μαζική εκχώρηση σε Κυπρίους ηθαγένειας ή των Βορειοπηρετών. Εδώ είναι μια κατάτομον διαδικασία. Αυτή η διαδικασία θα πάρει μήνες, χρόνια. Για όσους ξέρουν, δηλαδή, μιλάμε περί όνου και άστορα, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, από αυτού επιτρέπετε μια παρέμβαση. Εγώ πολύ σύντομη, μόνο για τους αριθμούς πάλι. Τοποθέτησή σας, τα άρθρα, δεν πειράζει. Δύο λεπτά. Όχι δύο λεπτά, δεν είναι τοποθέτηση, μια ερώτηση είναι. Δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Υπουργός το εξής. Από αυτό που λέτε οι 180 και 60, λέτε 180.000 ομογενείς και περίπου 60.000 αυτοί που θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτές οι 60.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πενταετή νόμιμη παραμονή? Αυτό είναι όλο και όλο? Όχι, γιατί κύριε Βορύδη, έχουμε συνδέσει το δικαίωμα της ψήφου στις δημοτικές με συγκεκριμένο τύπο άδειας, όχι με 5 χρόνια. Δεν έχουμε 5 χρόνια νόμιμος και ψηφίζει στις δημοτικές εκλογές. Αν το λέγαμε αυτό, θα ήταν διαφορετικά τα νούμερα. Είπαμε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα όσοι έχουν συγκεκριμένους τύπους άδειας. Μετρημένα το Υπουργείο Εσωτερικών ξέρει πόσοι είναι με το ονοματεπώνυμό τους που ζουν, που έχουν αυτές τις άδειες, και από εκεί απορρέουν αυτοί οι αριθμοί. Λοιπόν, ο κύριος Διαμαντίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δικαιολογημένα ίσως, αλλά όχι όμως βάσιμα, το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε προκάλεσε αντιδράσεις και διαφωνίες, ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούσαμε μάλιστα, είχαμε ακούσει πριν λίγες μέρες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή να λέει ότι με το προτινόμενο σχέδιο νόμου χαλαρώνουμε το υπάρχον πλαίσιο απονομής ηθαγένειας, το είπε και ο κύριος Παυλόπουλος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μαγνήτη λαθρομετανάστευσης. Δεν μας διευκρίνησε όμως ο κύριος Σαμαράς στην περίοδο, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, 90-93. Πόσοι λαθρομετανάστες είχαν μπει με τον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας ενισχύ που κυρώθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο 3284 στις 10 Δεκάτου του 2004. Όπως γνωρίζετε, από το ισχύον αυτό δικαίω προβλέπεται δεκαετία νόμιμης παραμονής στη χώρα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης πολιτογράφησης από αλλογενή μετανάστη. Και φυσικά δεν προβλέπεται χορήγηση ηθαγένειας στα τέκνα των μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ. Γιατί λοιπόν ήρθαν αυτοί όλοι και έφυγαν τράνζιτ ή παρέμειναν στη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες λαθρέοι οικονομικοί μετανάστες, αφού δεν υπήρχε ο μαγνήτης να τους προσελκύσει? Είναι σαφές λοιπόν ότι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ότι ή δεν βλέπουν σωστά τα πράγματα από την ορθή γωνιά, σκοπιά, ή άλλα πράγματα συμβαίνουν τα οποία δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Και για να προχωρήσω και λίγο παραπάνω, θα δώσω και κάποια νούμερα. 150.000 ήταν αυτοί που νομιμοποιήθηκαν από το 5 έως το 7, όπως έχει δηλώσει στην Επιτροπή ο κ. Ραγκούσης, και 550.000 είναι περίπου αυτή τη στιγμή οι νόμιμοι, το τονίζω, νόμιμοι οικονομικοί μετανάστες. Αυτούς και μόνον αυτούς αφορά το νομοσχέδιο αυτό. Και όχι τους παράνομους που ήλθαν, έφυγαν ή ενδεχομένως ακόμα ζουν σε αυτή τη χώρα και δεν τους έχουμε συλλάβει και να τους απελάσουμε και ούτω καθεξής. Στις εισηγήσεις τους, οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων και κυρίως της αντιπολίτευσης αλλά και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ισχυρίστηκαν ορισμένα πράγματα. Μεταξύ αυτών, ότι εμείς κάνουμε αθρώες νομιμοποίηση μεταναστών.
Είναι αστείο να το συζητάμε αυτό και ότι τάχα το κάνουμε αυτό για να έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, όπως προηγουμένως υπόθηκε, όπως εμείς το θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να ανατρέξω και να κάνω έτσι παρελθοντολογία και να φτάσω στο 1961, αλλά αν μη τι άλλο, μη μας κατηγορεί τώρα και η αντιπολίτευση ότι προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση 5 μήνες μετά την νομιμοποίηση του λαού με 11% διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία μέσα από την πολιτική που ίσχυσε όλα αυτά τα χρόνια, ότι εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε με λαθρέο τρόπο ψήφους. Και για το λόγο του αληθές, αυτά που είπε και ο κύριος Υπουργός, εδώ υπάρχει ένας κατάλογος, θα τον καταθέσω στην Επιτροπή, στην Ολομέλεια, όπου φαίνεται η κατανομή των υπηκόων τρίτων χωρών που δύναται να αιτηθούν να ψηφίσουν. Δεν ξέρουμε αν θα πάνε, όπως είπε και ο Υπουργός, όλοι, στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ο συνολικός αριθμός είναι 65.576, όπως είχα πει και σε προτολογία μου.